Ερχόμαστε στα δικά μας εδώ. Το πρώτο μέρος είναι με ζωντανές συνδέσεις, λίγο μακριά από την επικαιρότητα. Από το δεύτερο και τρίτο μέρος, Κυβάλια Μπούη θα μας βάλει στο κλίμα σε λίγα λεπτά. Πάμε ωστόσο να μεταφερθούμε στη Γέργερη, σε έναν ευλογημένο τόπο. Τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και στηρίζουμε την περιοχή και μέσα από την εκπομπή μας. Με δραστήριους ανθρώπους, με δραστήριους εθελοντές. Πάμε λίγο να συναντήσουμε τον κύριο Χατζημινά, Κώστας Χατζημινάς, ο οποίος είναι γραμματέας Συλλόγου Πολιτισμού Ανάπτυξης Γέργερης. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλώς σας βρήκαμε, καλή χρονιά. Βλέπω εκεί, είστε παρέα, περνάτε καλά. Η Γέργερη βέβαια ένα από τους προορισμούς εκεί και τους τόπους που όποιος πηγαίνει θέλοντας και μη θα περάσει καλά. Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες λόγω της χιονόπτωσης, ναι, κάναμε πολλά παρεάκια. Ναι, αλλά έχει τελειώσει τώρα η χιονόπτωση. Συνήθως, έτσι. Έχει τελειώσει. Όντως, εντάξει, βρισκόμαστε σε ένα τόπο, στην Κρήτη γενικά, η οποία τη μια μέρα αλλιάζει και την άλλη χιονίζει. Σωστά. Σήμερα πραγματικά ήταν μια φοβερά ηλιόλουστη μέρα. Παρ' όλα αυτά, ένας τόπος με τον οποίο αυτές τις μέρες κάναμε παρέας ήταν η λίμνη του Διγενή στη Γέργερη, ένα πολύ όμορφο τοπίο. Τώρα όμως πρέπει να βάλουμε μία ανωτελεία. Τώρα, κύριε Χατζημινά, ζητήσω και συγγνώμη, ασκομαντούρα κρατάει από πίσω εκεί ο κύριος. Μπράβο, μπράβο. Αυτό. Οπότε δηλαδή, λοιπόν, ίσως κλείσουμε, μουσικά. Λοιπόν, ναι, θα κλείσουμε και μουσικά. Τώρα αυτά είναι καλά. Αυτά είναι πολύ καλά. Ότι ο πολιτισμός είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο στη Γέργερη, τον καλλιεργούμε και στα παιδιά. Σήμερα ειδικά είναι μαζί μας ο δάσκαλος ασκομαντούρας και πνευστών μουσικών οργάνων, το πω καλύτερα, ο Κώστας ο Μουζουράκης, και ο οποίος πιστεύω ότι είναι από αυτούς ο οποίος επανέφερε την ασκομαντούρα στην Κρήτη που είχε ξεχαστεί. Τους χαιρετισμούς μας. Λοιπόν, τώρα, αν σας στρέμουν κάτι φωτογραφίες, δεν ξέρω αν τις δείξατε, θα σας κάνω ένα πλάνο τώρα να δείτε. Τις έχουμε δείξει, αλλά να δούμε και το πλάνο, το ζωντανό. Και θα σας δείξω, λοιπόν, η λίμνη της Γέργερης. Είναι, λέει, την περιοχή λέει, και Σόπατα, την αναφέρουν και τα ποίημα της λαϊκής παράδοσης, την μικρή λίμνη. Εγώ θα σας δείξω τώρα τη μεγάλη, έτσι. Ναι, λοιπόν, πάμε. Και μετά, λοιπόν, θα σας δείξω την παρέα μας. Έτσι. Λοιπόν. Είναι υπέροχο τώρα. Μέσα είναι από την Ταμαρία βλέπετε ένα φοβερό πράγμα. Έχει κοκκινήσει μέσα από το μαγαζί, έτσι. Καθόμαστε. Αν είναι δυνατόν, απίστευτο. Έτσι, ένα φοβερό τοπίο. Λοιπόν, και τώρα πηγαίνω σιγά σιγά στην παρέα μας. Ναι. Έχει ένα πολύ, είναι ένα ωραίο, τέλος πάντων, μια ωραία ταβέρνα με νοικοκύρη, μάλιστα, τον Ηλία το Μουζουράκη. Λοιπόν, στην παρέα. Λοιπόν, την καλησπέρα μας σε όλους. Ο Στοεργοκύρης, ο Μουζουράκης ο Ηλίας. Βέβαια. Ο Συφάκης ο Φραγκίσκος είναι στο Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου. Καλησπέρα, καλησπέρα, μπράβο. Ο δάσκαλος της μουσικής ο κύριος Μουζουράκης. Σωστά. Και βέβαια, άρχισα τελευταίο, τον κύριο Προκοπάκη, είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ρούβα. Α, μάλιστα. Την καλησπέρα μας, κύριε Προκοπάκη. Εκλεκτή παρέα, λοιπόν. Ξεχωριστή. Μπράβο, έχετε μπράβο. Την καλησπέρα από όλους. Και όπως βλέπετε, εντάξει, πίνουν τα ρακάκια μας. Εντάξει, ναι, έτσι, με μέτρο, όπως πάντα. Εμείς 2.000 δεν θα πάρουμε, οπότε τουλάχιστον θα πιούμε τις ρακές μας. Οπότε, σωστό, δεν αποκλειστήκατε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε εκεί την επαφή και την όμορφη σύνδεση με τη Γέργερη, με τον τρόπο που θέλετε εσείς. Ακούστε. Ναι, ούτως ή άλλως θα τα πούμε πολύ σύντομα, γιατί σε λιγότερο από 25 μέρες έχουμε Τσικνοπέμπτη. Και ξέρετε ότι καλά, η βέβαια. Γέργερη είναι η πρωτεύουσα της αποκριάς όσον αφορά την Νότια Ελλάδα, έτσι. Εννοείται, λοιπόν, με χαρά να τα πούμε τότε, βέβαια. Πάμε λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Λοιπόν, ακούμε λοιπόν τον δάσκαλο. Ακούσατε έναν πηδηχτό
χορό, ένα πυρίσιο του παπά Χατζομήλος, ο οποίος ναι. παίζεται και ακούγεται στη Γεργερή. Λοιπόν, τι να πούμε, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Τα λέμε, λοιπόν, σε δύο εβδομάδες. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστούμε, χαρά μας, χαρά μας. Κλείσαμε με τον πλέον ιδανικό τρόπο.